Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Τάσος Νικολογιάννης στην παρέα μας. Χαίρετε. Γεια σου Τάσο. Τι κάνεις. Μου συγχαρητήρια στον Πετρούγιο. Τεράστιος αθλητής. Πραγματικά. Τους έκανε πλάκα. Δεν υπάρχει τέρι. πραγματικά. Είναι εκτός συναγωνισμού πλέον. Ο τύπος. Συγχαρητήρια και πολλά μπράβο. Mm-hmm. Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να παίξει ένα παιχνίδι την Κυριακή. Σαν να κρίνεται το πρωτάθλημα, πώς να το πω, δηλαδή με το σκεπτικό ότι το μάτς αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει. Εννοείται. Έχει σημάνει συναγερμός, δηλαδή θέλω να σου το πω αυτό στον οργανισμό του Παναθηναϊκού και στον Τέρμι και στους παίκτες, θέλουν οπωσδήποτε το μάτς με τον Άρη να το κερδίσουν, γιατί θέλουν να εξαντλήσουν οποιαδήποτε πιθανότητα υπάρχει, αν την ίδια ώρα η ΑΕΚ δεν κερδίσει την Τούμπα. Καταλαβαίνεις ότι είτε σε ισοπαλία είτε σε ήττα της ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει τον Άρη θα την πλησιάσει στους δύο στον ένα βαθμό. Ναι, μένει ζωντανός. Και μετά όλα θα παίξουν την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Οπότε αυτό θέλουν να το εξαντλήσουν ό,τι περιθώριο υπάρχει και πρώτα απ' όλα θέλουν να κερδίσουν ήδη τον Άρη. Γι' αυτό το λόγο αυτές τις μέρες προσπαθεί να υπάρξει μια έτσι ανασύνταξη, μια συσπήρωση, ναι, εντάξει, και η κακή εμφάνιση ήττα. Αλλά καλώς ή κακώς δεν έχει τελειώσει μαθηματικά καλά, κάτι. Αυτό είναι και το σωστό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να κάνει τα πάντα να πάρει τις νίκες. Διότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι μόνο η πρώτη θέση. Μπράβο, αυτό πήγα να σου πω. Ότι θα είναι πολύ άσχημο η ομάδα να βγει τέταρτη και να παίζει την Ευρώπη και στον τελικό του κυπέλου. Ναι, εννοείται. Πέρα από την κατάξυση του κυπέλου να θέλει να το πάρει το κύπελο και για να μην μείνει εκτός Ευρώπης. Οπότε, ναι. Σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο το κίνητρο. Ωραία, αυτό θα σου πω ότι αν αύριο ας πούμε κερδίσει η ΑΕΚ. Ναι, ωραία. Σίγουρα, αλλά σίγουρα. Όπως και να έχει, ναι, δεν πρέπει να το αφήσει και δεν να το προσπεράσουν. Αυτό καταρχάς για την εικόνα της ομάδας να το παρατήσουν και στα τρία τελευταία παιχνίδια η ομάδα να βγάλει μια πολύ άσχημη εικόνα. Είναι λάθος, ήταν λάθος. Τάσο, γιατί αυτό θα βγει και στο τελικό. Ακριβώς, συμφωνώ. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό με αυτό το σκεπτικό ετοιμάζονται. Mm-hmm. Για το παιχνίδι της Κυριακής. Πιστεύω κάποιες αλλαγές θα γίνουν, δεν ξέρω πόσες. Κάποιες αλλαγές θα γίνουν. Από τον Τερίμπη δεδομένα θα παίξουν δύο άλλοι κεντρικοί αμυντικοί, αφού δεν παίζει ο Καϊντίν και ο Γετβάη. Εκεί θα δούμε τον Ούγκο με τον Αράο πιθανότητα. Στάχα θα δούμε τον Ζέκα και τον Ρούμπεν. Εντάξει, και ίσως δούμε και κάποιες αλλαγές και στα μπακ. Στα εξτρέμ να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω θα δούμε το Βέρμπι στην εντεκάδα. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Το σκεπτικό του Παναθηναϊκού είναι αυτό, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το μάτς με τον Άρη. Βέβαια πρέπει να πω ότι το μάτς του Άρη αρχίζει πιο μετά. Το Παναθηναϊκό με το Άρη αρχίζει πιο μετά από αυτό που πάμε με την ΑΕΚ. Ναι, ένα ημίχρονο διαφορά έχουν. 7,5-8,5. Ναι. Οπότε όταν τελειώσει η το ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός θα παίζει το δεύτερο ημίχρονο με τον Άρη. Καταλαβαίνεις ότι αν έχει έρθει ένα αποτέλεσμα που θα βολεύει το Παναθηναϊκό. Ναι. Θα υπάρχει και μια ικανοποίηση, τουλάχιστον και μια ανακίνητρο παραπάνω για το στη διάρκεια του αγώνα με τον Άρη να πάρει την νίκη ο Παναθηναϊκός. Σήμερα έγινε προπόνηση, θα γίνει και αύριο και μετά θα βγει αποστολή. Για δεκάδα δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα, διότι θέλω να δω ποιοι θα είναι στην αποστολή. Σίγουρα κάποιες αλλαγές όπως είπα, αλλά Μπερνάρ υπολογίζει ο Τερίμι, όχι. Το βλέπω δύσκολο για τον Μπερνάρ. Να μην ρισκάρει. Το βλέπω δύσκολο. Δεν λέω ότι δεν θα παίξει ο Μπερνάρ σίγουρα, λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστεί. Από τη στιγμή που δεν πήραν το ρίσκο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και καλά έκαναν. Ναι, βέβαια. Διότι αν έπαιρνε ο Μπερνάρ στο 10 θα γινόταν αλλαγή με φλάση. Το λέω αυτό διότι όλες οι ενδείξεις αυτό έλεγαν. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να πάνε το παραμικρό ρίσκο τώρα, διότι υπάρχει ο τελικός του κυπέλλου μπροστά. Ναι, υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια τα οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον Παναθηναϊκό. Σωστά.